Καλό μεσημέρι, Στέγιο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Λοιπόν, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι τα νεότερα, μέχρι τα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, τι λένε? Εντάξει, η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση που θα ξεκινήσει στις 4. Υπενθυμίζουμε ότι η προπόνηση αυτή θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Ο Βίντρα ακολούθησε χτες σχεδόν όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Σήμερα αναμένεται πως θα προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και αν όλα πάνε καλά θα είναι στην αποστολή του Ντέρπι. Δεν υπάρχει άλλο αγωνιστικό πρόβλημα στην ομάδα. Επιστρέφει ο Παναγή που εξέτησε την ποινή του και όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι στη θέση του προπονητή. Είναι, όπως είπε και ο Νεκτάριος, το κλασικό Ντέρπι του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και η ιστορία έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές πως τον πρώτο ρόλο δεν τον παίζει ούτε η αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, ούτε η παράδοση. Είναι παιχνίδια με ξεχωριστή σημασία. Ναι, βέβαια, βλέπεις αυτός που επιχειρεί προγνωστικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια, το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηριστεί είναι, εντάξει, γραφικός, ποδοσφαιρικό ομιλούντες. Απλά ρωτώ και εσένα ότι το Νεκτάριο σε ό,τι αφορά στην έκβαση αυτού του ντερπί και πόσο ρόλο μπορεί να παίξει στο άμεσο μέλλον, γιατί έρχεται στην τελευταία αγωνιστική, προέρχεστε από ήττα η αντίπαλη σας από ισόπαρο αποτέλεσμα και ήττα προηγουμένως, δεν είστε εκεί που πιθανόν να θέλατε να είσαστε και οι δύο, αλλά ειδικά εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα με το πέσιμο της απλέας του μισού του Ιού Μαραθωνίου? Καταρχήν, για να πούμε πως ο στόχος είναι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και προετοιμαστήκαμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, συγκέντρωση και πολλή αυτοεπίθεση για να βγάλουμε το πλάνο μας όπως θέλουμε στο γήπεδο και να είμαστε έτοιμοι σε όλους τους τομείς. Τώρα, για μας, οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν προκύψει στον τέρπι, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να διαφοροποιήσει το πλάνο ή την φιλοσοφία πάνω στην οποία δουλεύουμε. Και δουλεύουμε με ένα μακροχρόνιο ορίζοντα για να φτιάξουμε ομάδα κορυφής. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποπροσανατολιστούμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα και αν προκύψει στον τέρπι. Θα συνεχίσουμε δηλαδή με τον ίδιο τρόπο και την επόμενη μέρα του τέρπι. Όμως είναι παραδεκτό πως μία νίκη θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην προσπάθεια που κάνουμε για να. Για πολλούς και ευνοϊκούς λόγους. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός. Ευχή μας, Στέγιο, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι όμορφος και αμφίροπος αγώνας, να τον απολαύσει ο κόσμος. Περιποιημένος. Να δούμε όλοι μας, βεβαίως. Και πρωταγωνιστές να είναι υποδοσφαιριστές και αυτούς να θυμόμαστε με το τέλος του αγώνα. Σωστότατο. Απλά τελευταίο ερώτημα για το απόν είναι δεδομένο τα 2.200 εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Εσείς, σαν γηπεδούχοι, πόσο κόσμο πάνω κάτω περιμένετε? Κοιτάξτε, η προπόληση μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει σε προσέλευση κόσμο την καλύτερη προσέλευση που είχαμε στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή στον αγώνα με την ΑΕΚ. Και ακόμη έχουμε τη μέρα σήμερα, αύριο προπόληση και στο γήπεδο, οπότε θα πάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Στο γήπεδο θα υπάρχουν ταμεία για τους οπαδούς σας? Βεβαίως, θα ανοίξουν ταμεία στο γήπεδο, 2 ώρες περίπου πριν αρχίσει το παιχνίδι. Να πούμε πως τα μαθητικά εισιτήρια για την Βόρεια Κερκίδα έχουν εξαντληθεί, όμως υπάρχουν μαθητικά για την Ανατολική Κερκίδα και για το άνω διάσωμα της Δυτικής. Τα παιδικά, να θυμίσουμε πως θα δίνονται δωρεάν στην είσοδο του σταδίου αύριο. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις, Ανδρέα.